Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 31ος κολυμβητικός μαραθώνιος του Μεσσηνιακού Κόλπου, καθώς και το 8ο κύπελο εθελοντή δότη Μυέλου των Οστών, το οποίο γίνεται θεσμός και μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και εθελοντισμού. Ο 31ος αγώνας μαραθώνιας Κολύβης Καλαμάτα Κορώνη, που είναι απόσταση 30 χιλιόμετρα, φέτος κάνα μια ειδική συνεργασία με τους Ocean Men. Είναι μια εταιρεία, να το πω, κάποιοι φίλοι που παγκοσμίως διοργανώνουν αγώνες. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή και ελπίζουμε και του χρόνου να το κάνουμε πολύ καλύτερο τον αγώνα. Φέτος συμμετείχαν 9 αθλητές, ο ένας όμως Τούρκος τραυματίστηκε και δεν έλαβε μέρος. Έγινε το 8ο κύπελο εθελοντή δότη Μυελού των Οστών. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτό το αθλητικό δρόμενο, την κολύμβηση, το τρέξιμο, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να αφυπνίσουμε την συλλογική, την εθελοντική τους συνείδηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου στην Ελλάδα κάθε χρόνο εμφανίζονται 5.000 άτομα με κάποια μορφή καρκίνου στο αίμα, πολλά από τα οποία είναι παιδιά. Για πολλούς από αυτούς η μοναδική τους ελπίδα είναι ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή κάποιος από εμάς. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ευαισθητοποιηθούν, να έρθουν να γίνουν δότες Μυελού των Οστών, να μάθουν πώς ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία, να μην υπάρχουν μύθοι γύρω από αυτήν την δωρεά, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι με το να δωρήσεις Μυελό των Οστών έχεις πρόβλημα με το νοτιό μυελό. Είναι δύο τελείως ξεχωριστά πράγματα και δεν έχει καμία σχέση ο μυελός των οστών με το νοτιό μυελό. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών γίνεται σε ασθενείς που όταν τα όπλα της ιατρικής έχουν συγγύσει, η φαρμακευτική φαρέτρα είναι παντελώς άδεια, τότε μόνο ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να δώσει φως στην άκρη του τούνελ σε αυτόν τον ασθενή. Δίδοντας μυελό, γίνοντας κάποιος που θα γίνει εθελοντής δότης Μυελού των Οστών, πραγματικά μπορεί να χαρίσει ζωή. Γι' αυτό και το σύνθημα του αγώνα είναι «Δώρισε μυελό, δώρισε την ευκαιρία για ζωή».